Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Εδώ σου έχω την εισαγγελική εντολή τοποθεσία σου στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Και εδώ ταυτότητα και διαβατήριο για τη νέα σου ζωή ως Μάνος Ιωαννίδης. Αυτό πως δω έχει από τώρα κρίνεις απαραίτητο. Για να έχω κινητρο κατάσταση. Ενημερώθηκα από την εισαγγελία. Ωραία. Άρα είμαστε έτοιμοι. Να ξεκινήσω την καταγραφή. Ελεύθερο. Χρήστο, είσαι κι εσύ έτοιμος ή θέλεις 2 λεπτά. Να πας στο μπάνιο, να... Όχι, όχι, όχι. Είμαι έτοιμος. Ξεκινά η ηχογραφημένη κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα Χρήστου Δημητρίου, προσώπου ενδιαφέροντος και μάρτυρα κατηγορία στην υπόθεση των κατασυρωή δολοφονικών επιθέσεων του αυτοπροκαλούμενου ιεράρχη, φερόμενο και ως δράστη στις προαναφερθείς υποθέσεις. Ο κ. Δημητρίου βρίσκεται ήδη σε κρυσφύγητο απόρριτης τοποθεσίας με αστυνομική προστασία επικυρωμένη από την ποινική εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνοι επί της διαδικασίας οι αστυνομικοί πράκτορες Άρης Παπα-Νικολάου και Ανδρέας Καλογιάννης, οι οποίοι και θα λάβουν την κατάθεση βάσει των οδηγιών της ποινικής εισαγγελίας της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Δημητρίου έχει ενημερωθεί για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο της συμφωνίας σας με την εισαγγελία και αν θέλετε μπορούμε να συνεχίσουμε και στον ελληνικό, εφόσον έτσι ξεκινήσαμε. Ναι, ναι. Κανένα θέμα από μένα. Άρα να αρχίσουμε με τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσω εγώ. Παρακαλώ. Χρήστο, θα το συνεχίσω ακριβώς από εκεί που το άφησες με τον εισαγγελέα. Όταν ο φερόμενος ως δράστης σου έβγαλε την κουκούλα, σου έδειξε ορισμένες φωτογραφίες από τα τελευταία λεπτά του εγκλήματός του. Έτσι κατάλαβες ποιος ήταν, ότι ήταν δηλαδή ο ιεράρχης. Έμεινες εκεί αρκετή ώρα, καθισμένος. Σου έδειξε ορισμένα πράγματα που ήθελε να δει και μετά συγγύρισε από εκεί από όπου σε πήρε. Μένει λοιπόν να συνεχίσεις ακριβώς από εκεί. Με το τι ακολούθησε. Δεν βρίσκω απαραίτητο να το τραβάμε τόσο πολύ με επεξηγήσεις που έγιναν ήδη. Να μάθετε τι είδα, θέλετε, έτσι. Τι υπήρχε εκεί που ήμουν και φυσικά γιατί αυτό που είδα αξίζει τόσο ακριβά. Σωστά. Πολύ σωστά. Ας το πάμε λίγο πιο άμεσα. Λοιπόν, Χρήστο, θέλουμε να μας δώσεις να καταλάβουμε γιατί ακριβώς. Συγγνώμη. Είσαι μόνο ζωντανός από αυτή την υπόθεση και τι είδες, τι άκουσες, οτιδήποτε. Η αλήθεια είναι πως δεν άκουσα λέξη, αλλά και πάλι με τον τρόπο τους μου εξήγησαν με κάθε λεπτομέρεια τι εννοούσαν με όλα αυτά που έκαναν. Γιατί ήθελα να γνωρίζετε τι είδα, τι έγινε. Γι' αυτό με άφησα να ζήσω. Εκείνη τη δύο. Τι, όταν λες δύο... Οι δράστες είναι δύο. Δύο άνδρες. Φαίνονταν και στις φωτογραφίες που μου έδειχναν από τα εγκλήματά τους. Ποτέ δεν ήταν ένας. Είναι δύο. Ναι, γιατί τις φωτογραφίες ξέρουμε ότι είναι αφορά. Μίλησα ήδη στην εισαγγελία για... Αυτοί οι δύο. Είδες πρόσωπα. Διέκρινες χαρακτηριστικά. Οτιδήποτε. Είδα δύο φιγούρες, σίγουρα δύο άντρες, αν και ήταν αρκετά σκοτεινά, για να ξέρω στο σίγουρο. Λογικά ήταν σκούρα ντυμένοι. Φυσικά δεν είπαν ονόματα. Θυμάμαι ότι ο ένας, μάλλον ο πιο γεροδεμένος, ήταν πιο μπροστά. Μάλιστα. Προφορούσαν μπροστά σου. Μαχαίρι, πιστόλι, καραμπίνα, μολύβι, στην τελική. Είχαν ένα όπλο μεγάλο, στιβαρό, με μακριά άκρη, δεν ξέρω πώς να το πω. Ψηραστίας. Και με αυτό τι κάνανε. Περιφερόντουσαν, σε σημάδευαν, απλά υπήρχαν στο χώρο. Όχι καθόλου. Ούτε μια φορά. Όταν μου έδειχναν τις φωτογραφίες, δεν το είχαν καν πάνω τους. Τους ήταν
ιδιαίτερο. Κάπως. Ήταν πάνω σε ένα τραπέζι μαζί με πολύ ακόμα σιδερικό. Αλλά εκείνοι πήγαν μόνο σε αυτό. Το πήρε πρώτος ο... ο πιο γεροδεμένος. Και τι έκαναν, αφού δεν μιλούσαν και δεν σε σημάδευαν. Το όπλησαν μπροστά μου, πολύ κοντά μου. Ήθελα να το δω, να αισθανθώ έκθετος, να το νιώσω, να δουν ό,τι μου ζητούσαν στο πρόσωπό μου. Με σήκωσαν και με μετέφεραν σε ένα διπλανό χώρο. Ούτε βία, ούτε άλλος εκφοβισμός, τίποτα. Σαν ξενάγηση το νόμισα. Σαν κάτι άρρωστο σίγουρα, και είχα δίκιο. Αλλά ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Δεν ήταν απλώς μια ξενάγηση. Ήταν επίδειξη. Λοιπόν, Χριστό, πάμε ένα βήμα πίσω. Για να καταλάβουμε κι εμείς καλύτερα. Όταν λες επίδειξη, πώς το εννοείς ακριβώς? Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Με κάθε τους κίνηση, κάθε κρότο, κάθε... μου το θύμιζαν, σαν σε φιάλτη που ήταν στο ξύπνιο μου αυτή τη φορά. Πως είμαι ανήμπορος και υπεύθυνος. Δεν ήταν... δεν... καθόλου δεν... Συγγνώμη. Έχετε λίγο νερό, μήπως? Αμέσως. Ευχαριστώ. Πάρε το χρόνο σου. Ορίστε. Μήπως να διακόψουμε λίγο? Ναι, νομίζω. Τους σκότωσαν. Όλους. Όλους. Ήταν σχεδόν παιδιά. Ήταν... περνούσαν μπροστά τους. Ένα προς έναν. Ήταν φρίκι. Ούρλιαζαν. Έκλαιγαν. Παρακαλούσαν. Αυτοί γελούσαν. Τους πυροβολούσαν περισσότερο. Δεν έφταναν οι σφαίρες. Φέρανε κι άλλες. Κι άλλα όπλα. Δεν έμεινε τίποτα. Και μετά τους μαχαιρώναν ενώ ξεψυχούσαν. Και δεν άντεχα άλλο. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δεν μπορούσα να το σταματήσω. Να κλάψω. Να φωνάξω. Κάτι. Είχα χάσει τον έλεγχο του αυτού μου και όλα μετά... και όλα μετά... είναι... πολύ θολά. Θυμάμαι μόνο ήχους. Μόνο την αίσθηση του τι γινότανε. Ξέρω ότι ήταν πολύ χειρότερο, αλλά... το μυαλό μου δεν με αφήνει να τα πω. Να τα θυμηθώ. Έτσι κάπως στο τέλος, αυτοί με πήραν και με άφησαν εκεί που με βρήκαν. Μήπως... θυμάσαι τίποτα από τη διαδρομή? Οτιδήποτε. Συγγνώμη, στενόμαι, αλλά δεν ήμουν σε θέση. Εσείς δεν ήσασταν εκεί, αλλά ξέρετε πώς με βρήκαν. Πώς ήμουν. Ναι, έχουμε την αναφορά. Και τώρα μετά από όλο αυτό, χωρίς παρεξήγηση, νομίζω λύονται πολλά κενά, τα οποία δεν είχαμε δει έξω. Εκτός και αν έχεις να μοιραστείς κάποια άλλη πληροφορία μαζί μας, να μας διαφωτίσεις κάπως, όπως μπορείς. Δυστυχώς δεν έχω. Μην ανησυχείς. Ήδη βοήθησες πολύ. Και νομίζω ότι χρειάζεσαι ένα διάλειμμα. Και μαζί σου κι εμείς. Μία προσωπική έχω. Πηγαίνω. Λοιπόν, νομίζω πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Χάρη στη γενότητα του Χρήστου από εδώ, εννοείται. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Ναι, κοίταξε. Για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, μεγάλα παιδιά είμαστε. Μπορεί να μην θες να το καταλάβεις, αλλά
Αυτό δεν είναι εσύ, έχει καταλάβει όλα. Έτσι δεν είναι. Ανησυχείς για το όπλο. Είναι άδειο. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Είναι για δικό μας λόγο εδώ. Όπως καταλαβαίνεις, Χρήστο, ένα καλό δράμα πρέπει να έχει πάντα ένα καλό τέλος. Και στην προκειμένη περίπτωση το τέλος είσαι εσύ. Όταν ξεκινήσαμε, σε είχαμε ήδη διαλέξει. Κατά κάποιο τρόπο ήταν όλα κομμένα και ραμμένα πάνω σου, θα έλεγε κανείς. Είσαι ο μόνος θέατης αυτής της υπέροχης παράστασης. Γιατί, αν και δεν το ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι, είναι μία παράσταση. Να είχαν και οι άλλοι την τύχη σου. Και για να συνεχίσω την αλληγορία του συναδέλφου μου εδώ, δεν μπορούσαμε να μην μπούμε στον πειρασμό να είσαι το συνταρακτικό τέλος της ιστορίας. Σκέψου το λίγο. Δεν θα βόλευε πολύ και φυσικά δεν θα ήταν συγχυνευτικά πιστικό ο τελευταίος και μόνον επιζών να είναι ο ψυχικά διαταραγμένος δολοφόνος, ο ιεράρχης, ο οποίος ολοκλήρωσε τώρα τα καθηκοντά του και πάει να συναντήσει τους ταλέπρους διώκτες μαζί με όλα του τα κοιμήλια. Πήγε να υποβάλει την παραίτησή του. Δηλαδή τα όπλα των φόνων με τα δαχτυλικά του αποτυπώματα. Ακριβώς. Γιατί στο κάτω-κάτω δεν έχει κερδίσει. Δεν έκανε ό,τι έπρεπε. Να το θέσω κάπως αλλιώς. Οι θεοί εξευμενίστηκαν. Η ψυχή του είναι ελεύθερη από τις δοκιμασίες τους και αυτοί του είναι ευγνώμονες. Όλα λήγουν έντονα μεν αρμονικά, δε. Στο τέλος όμως όλοι έχουν πάρει ένα μάθημα και μπορούν να συνεχίσουν πιο σοφοί τη ζωή τους. Σκέψου πόσα βιβλία θα γραφτούν για εσένα. Πόσοι νέοι και περίεργοι θα θέλουν να μάθουν και να μιλούν για εσένα. Πόσοι δημοσιογράφοι θα θέλουν να γράψουν και να μιλούν για εσένα. Πόσοι θα σε φοβούνται να σε κοιτάνε στα μάτια, που θα είναι ασήμαντος ο σεβασμός. Εσένα. Και εσύ απ' την άλλη, θα συνεχίσεις ήρεμος, αμέριπνος, να ζεις τη ζωή σου μέσα σε ένα κελί που δύσκολα θα σε κοιτάει ο κόσμος στα μάτια. Και αν δεν γελάς, θα κλαις με την μικροπρέπεια των αστυνομικών που σου μιλούν τώρα. Θα καμαρώνουν πως τάχα σε ανακάλυψαν και θα ανταμυφθούν για τις υπηρεσίες τους. Με δύο θέσεις σημασίας. Γιατί, αν δεν υπήρχες εσύ, ακόμα θα χτυπούσανε βαριεστημένα τις φραγίδες τους με μιζέρια για ώρες επιωρών σε τηλέφωνο. Και ό,τι και αν θέλουν να λένε, εσύ δεν θα ξέρεις ότι όλα αυτά είναι χάρη στον ιεράρχη, αυτή τη μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή εσένα. Τρελά αρρωστά. Μάλλον πολύ καλογραμμένο. Ναι, βλέπεις, το προβλέψαμε και αυτό. Στο κάτω-κάτω άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Να το θυμόμαστε και όλα. Εκτός αν έχουμε περάσει την ανθρώπινη φύση και έχουμε πάει σε κάτι πιο θεϊκό. Έτσι.
Να υποθέσω ότι δεν υπάρχουν ρούχα, φωτογραφίες, αποτυπώματα στα όπλα ή είναι γενικά. Αυτή η ιστορία δεν θα έχει απήχηση. Έτσι έκριναν οι συγγραφείς. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα τελείωσαν, Χριστό. Σου δίνουμε μια φαινομενικά ανέμακτη λύση. Στο κάτω-κάτω, οποιοδήποτε και να βρισκόταν στη θέση σου, θα κοιτάγε να σώσει το τομάρι του. Απολύτως κατανοητό, να σου πω αυτό. Αλλά να στο κάνω λίγο πιο λιανά. Να σε βοηθήσω κάπως. Όσο πιο εύκολο μας το κάνεις, τόσο πιο εύκολο το κάνουμε και εμείς για σένα. Φυσικά. Φυσικά. Με τις νέες μας θέσεις, μπορεί να έχεις μια προνομιακή θέση στη νέα σου κατοικία. Αν και δεν θα είναι ελευθερία. Μπορεί να είναι ένα χρυσό κελί όμως. Παρότι είσαι ανήμπορος να αρνηθείς την πρότασή μας, σου δίνουμε να καταλάβεις πόσο καλοί μπορούμε να γίνουμε μαζί σου. Αναδρομικά. Κάθε λεπτό παραπάνω μαζί σας είναι ένα άρρωστο χάσιμο χρόνο. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Θα τελειώσω εγώ αυτή την ιστορία. Με τον τρόπο που μου δίνετε. Τον τρόπο σας. Πολύ ωραία λοιπόν. Τέλεια. Αρκεί να αγγίξεις το όπλο για μια τελευταία φορά και να το ξαναβάλεις μέσα στο σάκο. Από εκεί και πέρα έχεις όλα τα χαρτιά. Θα το βάλω στη θέση του. Τα υπόλοιπα είναι ήδη στη θέση τους. Σαν να ήταν δικά μου. Έτσι δεν πρέπει. Ακριβώς. Τώρα όσον αφορά τα πρακτικά, τα λόγια σου μπορείς να πας λίγο χρόνο να πες. Όχι. Συνέχισε την καταγραφή. Χρήστο, είσαι κι εσύ έτοιμος ή θέλεις 2 λεπτά. Είναι λυπηρό, αν όχι και αστείο. Δηλαδή, τι, αν συνέχιζα μισή ώρα ακόμα το κλαψούρισμα, θα σας έπειθα να πείτε ότι εσείς οι δύο είστε δολοφόνοι. Δεν θα πω ψέματα. Ήταν μια εγωιτευτική ιδέα και έτσι όπως σας βλέπω, πολύ απτή. Αλλά βαρέθηκα να παίζω. Είμαι πολύ έξυπνος γι' αυτά, δεν βρίσκεται. Λοιπόν, κύριε, καλά περάσαμε ως τώρα, δεν λέω. Ωραία ήταν η παρτίδα που κέρδιζα και εσείς χάνατε, αλλά έφτασε η ώρα να μιλήσουμε σαν μεγάλοι. Είμαι άνθρωπος του καθήκοντος στο κάτω-κάτω. Και επειδή δεν σας βλέπω ικανοποιητικά εξοπλισμένος για τη συζήτηση που έπεται, δεν βρίσκεται κανένα τετράδιο πολλών θεμάτων. Θα το χρειαστείτε. Έχω πολλά να πω και να σας δείξω. Φυσικά. Φέρτε τις αποσκευές μου. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.